Η συζήτηση του σημερινού νομοσχεδίου για το σύστημα της επιτροπής και φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν μπορεί παρά να ξεκινά από το γεγονός ότι μιλάμε για παιδιά που στην πιο τρυφερή παιδική και εφηβική ηλικία έρχονται αντιμέτωπα με το πιο αποκρουστικό πρόσωπο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, τον υπεραλιστικό πόλεμο, τον ξεριζωμό και τον κατατρεγμό. Και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί όσο με διάφορα τερτύπια και περισπούδα στις αναλύσεις προσπαθείτε να χωρίσετε σε επεισόδια μικρού μήκους τους υπεραλιστικούς πολέμους, να παρουσιάσετε, να βαφτίσετε με αυτόν τον τρόπο τους πρόσφυγες σε μετανάστες και να αποκρύψετε, αν θέλετε, τις αιτίες του ξεριζωμού για να δικαιολογήσετε και την ελάχιστη προστασία ή την παραβίαση των συνθήκων της Γενέβης και του Διεθνούς Δικαίου. Πολύ περισσότερο μας ανησυχεί όταν αυτή η συζήτηση εξελίσσεται σε μια περίοδο που οι ανταγωνισμοί όλο και φουντώνουν, είναι πραγματικά σε εξέλιξη ένα διεθνές σκηνικό πολέμου που δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό για το ποια θα είναι τα αποτελέσματα και για την αύξηση των προσφυγικών ροών το επόμενο διάστημα, όπως εξάλλου επιβεβαιώνεται και από την ίδια την έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ, που μιλάει για ρεκόρ ξεριζωμένων στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παρότι πραγματικά και παρά την παραδοχή και το αποδεδειγμένο αντιδραστικό χαρακτήρα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, δεν παρετούμαστε από τη σταθερή και μόνιμη διεκδίκηση της προστασίας όλων αυτών και ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα παιδιά και κυρίως τα ασυνόδευτα ανήλικα. Επομένως, η ανάγκη ενός ενιαίου συστήματος επιτροπής των ασυνόδευτων ανηλίκων είναι κάτι παραπάνω από αναντήρητη και επίγουσα. Όμως, το σύστημα της επιτροπής πρέπει να έχει αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα, να ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους και να λειτουργεί προστατευτικά πρώτα και κύρια για τους ίδιους τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Τα κριτήρια αυτά δεν υπηρετούνται βέβαια, μάλλον αντίθετα υπονομεύονται από το παρόν σχέδιο νόμου, όμως δεν υπηρετούνται στο σύνολό τους ούτε και από το προηγούμενο σύστημα επιτροπίας που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και παρόλο που ποτέ δεν εφαρμόστηκε ούτε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, ούτε και από τη σημερινή. Το νομοσχέδιο εκφράζει τις κατευθύνσεις που περιγράφονται στην Εθνική Στρατηγική για τους ασυνόδευτους και για την ένταξη των ετούντων άσυλο, η οποία πραγματικά στο περιεχόμενό της είναι αποκαλυπτική. Μιλάει για ημερίδες καριέρας, γραφεία ευρέσεως εργασίας, δηλαδή δουλεμπορικά γραφεία που θα βρίσκουν εργασία στα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα από τα 16 τους χρόνια, όπως βέβαια γίνεται και σε βάρος των παιδιών της ελληνικής οικογένειας. Παραμένει το απαράδεκτο καθεστώς της υποανοχή παραμονής που ουσιαστικά σηματοδοτεί την απέλαση των ασυνόδευτων ανηλίκων μετά την ελληνικίωσή τους, δηλαδή την επιστροφή των νέων αυτών παιδιών στην κόλαση από την οποία προσπάθησαν να ξεφύγουν, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμοί που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα, ούτε φυσικά το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, για το οποίο υποτίθεται ενδιαφέρεστε και το κλείνεται σε όλες τις πτώσεις, όμως στην πράξη απέχει πολύ από το να το υλοποιείται. Και βέβαια, αυτή η νομοθετική λύση δεν δίνεται ούτε στο παρόν νομοσχέδιο, γεγονός, αν θέλετε, που είναι αποκαλυπτικό των προθέσεων της κυβέρνησης, παρά τις διαφορετικές διαβεβαιώσεις που μας δίνει. Και γιατί είναι γνωστό ότι οι γνωστές περιπέτειες των παιδιών που κυριάρχησαν, που επικράτησαν στην επικαιρότητα του Σαϊντού Καμαρά, του Σεβ Άφιν κλπ, που ανέδειξε ακριβώς αυτό το τεράστιο πρόβλημα, δεν ήταν ούτε ένα μεμονωμένο περιστατικό και γι' αυτό καταγγέλλεται από αρκετούς από τους φορείς και ζητείται να δοθεί μια άμεση λύση. Εμείς ως κόμμα ζητάμε να δοθεί γενική και οριζόντια νομοθετική λύση για όλους τους ασυνόδευτους ανήλικους που δεν έχει καταστεί δυνατή επανένωση με την οικογένειά τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραμένουν στην Ελλάδα, να έχουν καθεστώς νόμιμης παραμονής και έγγραφα, όχι βέβαια για την περίοδο, μόνο για την περίοδο της ανηλικότητας. Και φυσικά αυτό να μην εξαρτάται από την αριστεία ή μη των μαθητικών επιδόσεων του κάθε παιδιού, όπως επιχειρείται λίγο πολύ
να κάνετε, προσπαθώντας αν θέλετε να βρείτε και άλοθη στην πολιτική σας, αξιοποιώντας αυτές τις πράγματι αξιοθαύμαστες περιπτώσεις παιδιών που ξεπέρασαν τις δυσκολίες με τη στήριξη των καθηγητών τους και της αλληλεγγύης που βρήκανε από τους ίδιους τους συμμαθητές τους και μπόρεσαν πραγματικά να διαπρέψουν, να διακριθούν στα ελληνικά σχολεία. Ειδικότερα σε σχέση με το νομοσχέδιο, κατά τη γνώμη μας το βασικό συμπέρασμα από αυτούς τους πολυπλόκαμους μηχανισμούς και παρά τα μεγάλα λόγια είναι ένα. Ότι ακόμα περισσότερο αποσύρεται το κράτος από την αποκλειστική ευθύνη που θα έπρεπε να έχει για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και ακόμα περισσότερο παραδίδονται τα ζητήματα που αφορούν την έρημνα, τη φροντίδα του ανηλίκου, τη στέγαση, τη σύτη, την εκπαίδευσή του, δηλαδή αυτό που περιλαμβάνει η Επιτροπή, στους ιδιώτες. Οι ελάχιστες επιμέρους θετικές διατάξεις, όπως ο πληρέστερος περιορισμός του περιεχομένου και των καθηκόντων της Επιτροπίας ή η σύσταση του ενιαίου Εθνικού Μητρώου, δεν αναιρούν στο ελάχιστο τη βασική κατεύθυνση που είναι η ανάθεση της φροντίδας αυτών των παιδιών στα ιδιωτικά συμφέροντα. Πώς το κάνετε αυτό? Καθορίζοντας ως επιτρόπους, δηλαδή υπεύθυνους για τη φροντίδα των ασυνόδευτων ανηλίκων, ένα πραγματικά συνοθήλευμα νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σωτά, σωματεία, διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις διεθνείς και εγχώριες, αυτές δηλαδή για τις οποίες κατηγορούσατε το ΣΥΡΙΖΑ και κοπτώσασταν δήθεν για να τις καταργήσετε και σήμερα πραγματικά τους παραδίδετε στο πιάτο όλους αυτούς τους πολύ ευαίσθητους τομείς. Εμείς πάντοτε λέγαμε ότι δεν είχατε κανέναν απολύτως σκοπό να τους καταργήσετε, γιατί τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι κόμματα ταυτισμένα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακριβώς έχει ως επιλογή την πρημοδότηση στην εμπλοκή των ΜΚΟ. Αυτή λοιπόν η κατεφημισμόν επίτροπη, οι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτροπίας, θα αναζητούν πάσης φύσεως αποσπασματικές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χορηγούς και βέβαια δεν μπορεί να μην διαβλέπουμε και τον κίνδυνο να εμφανιστούν και τα διάφορα αρπακτικά που θα θησαυρίσουν στις πλάτες των ασυνόδευτων ανηλίκων. Και βέβαια καμιά πρόβλεψη δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο για σταθερή κρατική χρηματοδότηση για την Επιτροπία. Οι φορείς αυτοί λοιπόν θα ορίζουν τους λεγόμενους εντεταλμένους επιτρόπους που θα είναι τα φυσικά πρόσωπα, οι άνθρωποι που θα έρχονται σε επαφή και θα φροντίζουν για τα ασυνόδευτα, θα συντονίζονται από το λεγόμενο συντονιστή που στην πραγματικότητα θα είναι οι υπάλληλοι των ΜΚΟ και άλλων ιδιωτικών φορέων και ο κάθε συντονιστής θα καλείται στη συνέχεια να συντονίζει άλλους 15 τεταλμένους επιτρόπους και ο κάθε τεταλμένος επίτροπος θα έχει την εποπτεία του 15 ανηλίκους. Δηλαδή, χοντρά-χοντρά, ο κάθε συντονιστής θα έχει στην ευθύνη του 225 ασυνόδευτα ανήλικα. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θα φροντίζει με επιστημονικά κριτήρια για την πορεία αυτών των παιδιών. Αλήθεια, αυτά οι αριθμοί με ποια ακριβώς επιστημονικά κριτήρια τέθηκαν? Όλες αυτές οι ρυθμίσεις που αφορούν το σύστημα της Επιτροπίας που φέρνεται για ψήφιση με τους ιδιώτες παρόχους είναι απαράδεκτες και επικίνδυνες. Απαντάτε στην κριτική που σας κάνουμε, επικαλούμενοι τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που με βάση παλιές και νέες που θα ασκούν υποτίθεται συντονιστικό και εποπτικό ρόλο. Πράγματι, περιγράφεται μια σειρά αρμοδιοτήτων, και για παράδειγμα στο άρθρο 13 στη Μονάδα Θεσμικής Προστασίας, για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων. Όμως σε κανένα από αυτά τα στάδια δεν είναι υποχρεωμένο το κράτος να υλοποιήσει αυτόν τον σχεδιασμό. Στην πραγματικότητα θα επιβλέπει το πώς θα συντονίζει τη δράση των ιδιωτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Είναι μάλιστα αποκαλυπτική η επιστολή του Συλλόγου των Εργαζομένων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί αποκαλύπτει ακριβώς αυτή την αποψήλωση, τη γύμνια των υπηρεσιών του Υπουργείου, που υποτίθεται θα είναι χρεωμένοι με την ευθύνη να συντονίσουν, να εποπτεύσουν ένα ιδιωτικό σύστημα επιτροπίας ασυνόδευτων ανηλίκων, αυτό που εγκαθιδρύεται δηλαδή με το νομοσχέδιο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Περί παράδοσης της μέρημνας και της φροντίδας των ασυνόδευτων ανηλίκων στους ιδιώτες. Και κρατάτε ως φίλος οικής την ευθύνη του κράτους, όμως με έναν αποψηλωμένο από μόνιμο προσωπικό κρατικό μηχανισμό. Βέβαια, υπάρχουν και μια σειρά άλλες επικίνδυνες προβλέψεις, όπως για παράδειγμα το να μπορεί να ανατεθεί η επιτροπία όχι μόνο σε συγγενικό, αλλά και σε αυτό που περιγράφεται ως οικείο στον ασυνόδευτο ανήλικο πρόσωπο. Και βέβαια το ότι ο εισαγγελέας μπορεί να διορίσει ως επίτροπο κάποιο φορέα που δεν είναι ούτε καν καταχωρημένο στο Μητρό των ΦΠΕ μετά από αίτημά του. Διαφωνούμε επίσης με την τοποθέτηση των ανηλίκων στα λεγόμενα εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης, ακόμα και αν αυτό αφορά ανηλίκους άνω των 16 ετών, όπως είχαμε διαφωνήσει και με την αντίστοιχη διάταξη νόμου στο νομοσχέδιο του 18 του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πρόκειται για κρίσιμες ηλικίες, τη στιγμή μάλιστα που καιροφυλαχτούν τα εγκληματικά κυκλώματα εκμετάλλευσης ανηλίκων για διακίνηση ναρκωτικών, πορνείας κλπ. Με βάση και τη γενικότερη πρακτική που ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια για τους ασυνόδευτους ανήλικους, στην πράξη φοβόμαστε βάσιμα ότι αυτά τα σπίτια θα είναι καταλήματα στα οποία θα εγκαταλείπονται οι ανήλικοι χωρίς προσωπικό, παρά μόνο με ένα υποτυμπώδες προσωπικό φύλαξης, χωρίς φροντίδα, προστασία και επίβλεψη. Πόσο μάλλον όταν η ΜΚΟ που διαχειρίζεται τις συγκεκριμένες κατοικίες θα έχει το δικαίωμα να συνενεί στην πρόσβαση των ανηλίκων στην αγορά εργασίας. Το παρόν νομοσχέδιο λοιπόν είναι ένα κατεξοχήν υπόδειγμα των πολιτικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρημοδότηση των ΜΚΟ και άλλων ιδιωτών στα ζητήματα που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Όπως βέβαια αυτές οι κατευθύνσεις συγκεκριμενοποιήθηκαν και στο νέο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Άσυλο. Έτσι άλλωστε υπηρετείται και η μοιρασιά της πίτας των διάφορων χρηματοδοτήσεων και άλλων πακέτων ή των προγραμματικών συμβάσεων που περιγράφονται στο άρθρο 15 ανάμεσα στις διάφορες ΜΚΟ, στους ΟΤΑ, για να τους χαϊδεύετε και αυτούς τα αυτιά και να τους καλύπτετε τρύπες από άλλες ενισχύσεις που δεν δίνεται όπως θα πρέπει, και άλλους βέβαια ιδιώτες. Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου επικαλείται μάλιστα την πείρα που έχει συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Πράγματι, αυτή η πείρα είναι μεγάλη και για τους ίδιους τους εργαζόμενους αυτών των ΜΚΟ που μένουν για μήνες απλήρωτοι, ανάλογα με τη ροή της κάθε χρηματοδότησης, σε ένα καθεστώς μόνιμης ανασφάλειας και ομοιρίας, αντί αυτοί οι εργαζόμενοι που έχουν όλα αυτά τα χρόνια αποκτήσει πολύτιμη και ανεκτίμητη πείρα, να απορροφηθούν σε κρατικές δημόσιες υπηρεσίες που κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να έχουν και την αποκλειστική ευθύνη συνολικά για την προστασία των μεταναστών και προσφύγων. Όπως βέβαια με ανάλογο τρόπο δεν απορροφάτε και δεν κρατάτε ως μόνιμο προσωπικό και τους εργαζομένους ακόμα και του Υπουργείου Μετανάστευσης, οι οποίοι περνάνε και ανακυκλώνονται με τις διάφορες σχέσεις, με τις διάφορες ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα προγράμματα ορισμένου χρόνου, και τελικά μετά όλο αυτό το προσωπικό φεύγει, ενώ έχει σε αυτά τα χρόνια συσσωρεύσει πολύτιμη εμπειρία. Θυμίζουμε ότι ως κόμμα και κατά τη συζήτηση του αντίστοιχου νομοσχεδίου του 2018 που καθιέρωσε το θεσμό του Επαγγελματία Επιτρόπου, επισημάναμε τα παρακάτω, ότι η φροντίδα και η μέρημνα για τον ανήλικο, δηλαδή η επιτροπία, και με αυτό το νομοσχέδιο ιδιωτικοποιούνταν, γιατί γίνεται επάγγελμα και ανατίθεται σε ιδιώτη η φροντίδα των συνόδευτων ανήλικων, ο οποίος μάλιστα
θα αναλαμβάνει και δουλειά φασών. Ήταν και αυτή μια απαράδεκτη και επικίνδυνη ρύθμιση που ανέθετε στην πραγματικότητα την προστασία και την εποπτεία ενός ασυνόδευτου ανήλικου μετανάστη, όπως και άλλων εγκαταλελειμμένων και απροστάτευτων παιδιών, σε κάποιον επαγγελματία που καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί αυτές οι φροντίδες να γίνονται με κριτήρια, θέλετε, βιοπορισμού του επαγγελματία, το οποίο θα δημιουργεί και τις προϋποθέσεις να πολλαπλασιάζονται κίνδυνοι εκμετάλλευση του ανήλικου πρόσφυγα και να είναι πολύ περισσότερο ευάλωτοι στον διαβολισμό από τα διάφορα κυκλώματα. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η ευαίσθητη τομή να είναι ευθύνη ενός ατόμου, ακόμα και αν αυτός έχει τις καλύτερες προθέσεις. Γιατί η ηλικία αυτών των παιδιών, η κατάσταση που έχουν βιώσει με το βίο αποχωρισμό τους από την οικογένειά τους, απαιτεί την πλήρη και αποκλειστική κρατική στήριξη και προστασία τους. Γι' αυτό και αυτή βέβαια η κριτική που κάναμε σήμερα επιβεβαιώνεται απόλυτα, πολύ περισσότερο όταν με το σημερινό νομοσχέδιο κυβέρνηση προχωράει ακόμα πιο εξόφθαλμα στην ιδιωτικοποίηση αυτού του ιδιαίτερα ευαίσθητου τομέα. Γι' αυτό συνεχίζουμε και επιμένουμε ως κόμμα στην διεκδίκηση των θέσεων που έχουμε κατ' επανάληψη εκφράσει για την ανάπτυξη επαρκών κρατικών υποδομών με κατάλληλη στελέχωση πρώτα και κύρια και στα σημεία εισόδου και διέλευση των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών, ώστε έγκαιρα να εντοπίζονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και να εξασφαλίζεται η προστασία τους, για να μην χρειαστεί ούτε μια μέρα να βρεθεί κάποιο παιδί σε καθεστώς κράτησης ή σε κοινό καταβλισμό με ενήλικες και γενικά σε επισφαλείς συνθήκες. Μιλάμε και ζητάμε την ανάπτυξη και στελέχωση με επαρκές προσωπικό όλων των κρατικών υπηρεσιών που χειρίζονται τα θέματα ασύλου και οικογενειακών επανενώσεων, ώστε να προωθούνται με ταχύτητα και όλες αυτές οι διαδικασίες που αφορούν τους ανηλίκους. Για τα παιδιά που αποδεικνύεται ότι δεν διαθέτουν οικογένεια, να προβλέπεται η άμεση τοποθέτησή τους σε ανάδοχη οικογένεια ή να δίνει τη δυνατότητα υιοθεσίας. Με τη δημιουργία μητρώου αναδόχων θετών γονέων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, στο οποίο να εντάσσονται όσοι έχουν πιστοποιηθεί ότι μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο, και βέβαια με την ευθύνη του κράτους να στηρίζει αυτούς τους γονείς. Και για τα υπόλοιπα ασυνόδευτα παιδιά που αποτελούν και την πλειοψηφία, πρέπει να οριστεί επίτροπος την πλήρη ευθύνη του οποίου να έχει κρατικός φορέας, με τη δημιουργία σώματος κρατικών λειτουργών επιτρόπων, με επαρκή ανάπτυξη υποδομών, με πλήρη στελέχωσή τους με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, ιδιαίτερα εκεί που συγκεντρώνονται και φιλοξενούνται οι ανήλικοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες, με καμία εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων και επιχειρηματιών σε αυτό το ευαίσθητο ζήτημα της παιδικής προστασίας και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σε αυτά τα ιδιάζουσα σημασίας θέματα, όπως είναι η αναδοχή και η καθημερινή φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών, το κράτος θα πρέπει να έχει την αποκλειστική ευθύνη για αυτά, βέβαια με τις ελέγχους των κατάλληλων κρατικών υπηρεσιών. Να δημιουργηθούν τέλος επαρκείς σε αριθμό κρατικές δομές φιλοξενίας, στις οποίες οι ανήλικοι να μπορούν να εντάσσονται ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους, και οι οποίοι να είναι πλήρως στελεχωμένο με το κατάλληλο προσωπικό που θα πρέπει να φροντίζει με απόλυτο σεβασμό στις πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις τους για την υγιή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, να ενθαρρύνει την κοινωνικοποίησή τους και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες, να αντιπαλεύει τέλος το ρατσισμό και να μεριμνά για την υγεία και ασφάλεια αυτών των παιδιών, ακόμα και αν βρίσκονται εκτός των ξενώνων. Αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο βέβαια απέχει πολύ από αυτό που φέρνει προς ψήφιση, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να υπερψηφίσουμε. Ευχαριστώ.